Μαζί μας σήμερα ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξανδρος Παρίσης. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις. Γεια χαρά. Καλώς Χαίρομαι ήρθες. Πολύ. Χαίρομαι πολύ που σε βρίσκω. Παρακαλώ στο καναπέ μας. <laughs> ε, εδώ. Λοιπόν, χαλαρά και όμορφα να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Όμορφα. Είπα ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός. ο καταρχήν πάμε για τα, τα πιο... Τηλεοπτικό, θεατρικό, τηλεοπτικά στη Μουρμούρα. Ναι, στον Αλφα. Στον Αλφα με την αγαπημένη μα Μαριέλα. Είστε το ζευγάρι το καινούριο. Το καινούριο. Και. Ναι, Και καλά. Πάμε καλά. Πάτε Πάμε καλά. καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα η εμπειρία αυτή. Ε, και ξέρει, όσο περνάει ο καιρό, και πρέπει να πει στους τηλεθεατέ ότι κάνει ένα ζευγάρι το οποίο είναι χρόνια. Ε, βράζει ναι. το πράγμα. Οπότε θα πηγαίνει ακόμα καλύτερα, θέλω να πιστεύω. Ε, με τη Μαριέλα γνωριζόσατε από προηγουμένω ή γνωριστήκατε τώρα. Όχι, γνωριστήκαμε τώρα. Α, οκ, okay. οπότε δεν ξέρει πόσο τρελή είναι. Τώρα τη μαθαίνει. Ε, και αυτή το ίδιο. Ε, αλλά και αυτή το ίδιο. Μαθαίνει για σένα. Εντάξει, αυτό είναι αλλιένετο αυτό. Ε, θεατρικά. Θεατρικά είμαι στην Γκολφό. Στο Θεάτρο Δέντρο. Μια παραγωγή που κάνει το Θεάτρο Δέντρο. Σε σκηνοθεσία του Λέανδρου Τουταλιώτη. Ε, ε, είναι λίγο διαφορετική η παράστασή μα. Τέσσερι τέσσερις το καλούνται να κάνουν όλους τους χαρακτήρες του έργου που είναι αρκετοί. Μέσα από μια πολύ έτσι, παιχνιδιάρικη διάθεση. Ε, η παράσταση κυνηγάει αυτό το παιχνιώδες θέατρο. Όπου ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ την παράσταση. Σήμερα και την Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες. Ίσως βάλουμε άλλη μία στις 7 Δεκέμβρη. Παρασκευή. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Ναι, αυτόν αυτό είναι καλό. Το να πηγαίνουν παραστάσει καλά είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και γιατί τραυματίστηκα, δεν σου κρύβω. Ναι. Είχα πάθει ένα διάστρεμα και ακυρώσαμε μια παράσταση. Οπότε τη χρωστάμε. την και βεβαίω τα τελευταία χρόνια και από το ραδιόφωνο, τώρα είσαι στο ράδιο DJ. Εδώ Συνάδελφοι με τον, τον, τον κύριο... Άντωνη Εξφορτού. Συνάδελφοι με τον Εσύ είσαι αυτή την ώρα. Εγώ είμαι απογευματινό. Απογευματινή. Απογευματινή. Απογευματινό. Ναι. Ε, okay. ε, Σε ποια κατάσταση θα ένιωθε εντελώ έξω από τα νερά σου, Δηλαδή, κάνει τηλεόραση, θέατρο, ραδιόφωνο. Σε τι ήταν θα αυτό που θα ένιωθε τελείω έξω από τα νερά σου. Τώρα, αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Ε, Επαγγελματικά εννοείς, Ναι, ναι επαγγελματικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν έχω νιώσει έξω από τα νερά μου. Ναι. Η πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο, επειδή ήμουν πάντα καλό ακροατή, άκουγα από μικρό παιδί mm. ραδιόφωνο, ε, θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ άγχο. Και λέω, κοιτά, να δει πίσω από ένα μικρόφωνο, βγαίνουμε στη σκηνή, βγαίνουμε στην τηλεόραση και πίσω από ένα μικρόφωνο μάζεψα στο πρώτο ον, θυμάμαι. Απίστευτο άγχο και αγωνία για να επικοινωνήσω ακριβώ. Για να, για να, να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Mm. Ε, Άρα εντάξει, ίσω ήταν αυτό λίγο ένα πράγμα που ήσουν λίγο σαν το ψάρι έξω από το νερό, μέχρι να πάρει το βάπτισμα του πυρό. Μέχρι το δεύτερο όν μπορούμε. Μέχρι πω, το δεύτερο. Δηλαδή. μετά. Δεν θα λέω γιατί είναι αμαγχωμένο, δεν με βλέπει και κανεί, ε, yeah. μα ακούνε μόνο. Μα ειδικά το ραδιόφωνο, αυτό είναι το καλό. Ότι Δε δεν σε, σε βλέπει κανεί, μόνο σε ακούνε. Αυτό ακριβώ. Όπω θέλει μπορεί να είσαι. Και νιώθει σαν να είσαι λίγο στο δωμάτιό σου. Αυτό είναι που μου αρέσει πολύ yeah. στο ραδιόφωνο. Δηλαδή πάντα θαύμαζα του ραδιοφωνικού παραγωγού ακριβώ για αυτό το λόγο. Ότι είναι μέσα σε ένα χώρο που είναι μόνοι του, μπορούν να βάλουν τι μουσικέ που θέλουν, να επικοινωνήσουν να πούν αυτά που θέλουν και αυτό πάντα με ε, υπάρχει κάτι που θα έλεγε ότι θέλω ο εγκέφαλό μου να ήταν λίγο καλύτερο, Στα μαθηματικά. Στα Ά μαθηματικά. <laughs> είσαι και εσύ από αυτή την πλευρά. Όχι, τίποτα. Μάλιστα, με, με, με τίποτα. Έμεινα δύο φορέ γυμνάσιο ηλικίο. Κοίταξε, μέχρι στιγμή τα στατιστικά, χωρί να κρατάω, αλλά από ό,τι προσπαθούμε να δούμε τώρα, οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν είστε καλοί στα μαθηματικά. Κάτι λέει αυτό. Με ναι. κάποιο τρόπο, α πούμε. Ναι, ναι, κάτι ναι. λέει αυτό. Ναι. Ε, αυτό λέει και κάτι που έχει να κάνει ίσω και, και με τι απολαυέ, ότι δεν μπορείτε να το καλά. Αυτό είναι καλό. Χειριστεί. <laughs> επειδή όμω τον αφορά πολύ τον ηθοποιό <laughs> ναι. αυτή η στιγμή τη απολαυή. Είναι ίσω η μόνη μα Είναι η μοναδική στιγμή που είμαστε αρκετά καλοί. <laughs> <αυτό>. Εκείνη <laughs> που θυμάσαι όλα τα μαθηματικά που έχει μάθει. Εκεί διδάσκουμε. Αλέξανδρα, λένε <laughs> ότι ναι. υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Δύο τύποι. Λέμε, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτό το κόσμο. Ναι. Αλλά ποτέ δεν του προσδιορίζουν. Έχει υπόψη σου ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Όχι, θα μου πει. Ε, όχι, μα εγώ ρωτάω γι' αυτό. Το αρσενικό Τι τύποι, εντάξει. Το αρσενικό και το θηλυκό μου έρχεται εκ πρώτη. βασικά. Αυτό είναι το. Το βασικό. Ε, γιατί νομίζει ότι ο κόσμο δεν διαβάζει πλέον. Μ, μια καλή ερώτηση αυτή. Ο κόσμο γενικότερα ζει σε άλλε ταχύτητε. Ε, Προχθέ μιλάγα με μια συνάδελφο που μου λέει τρόμαξα με τον εαυτό μου, γιατί εκεί που διάβαζα κανονικό βιβλίο, ξαφνικά μου ήρθε να κάνω για να αλλάξω τη σαν το iPad. Ε, νομίζω ότι ο κόσμο δεν έχει εύκολα τη συγκέντρωση πια για να μπει στον κόσμο του βιβλίου. Πολύ κρίμα. Γιατί υπάρχει μια υπερπληροφόρηση στην καθημερινότητά μα. Ε, περνάνε πληροφορίε που δεν θα έπρεπε να είναι τόσε πολλέ. Αυτό, νομίζω, είναι ένα σημαντικό λόγο για να μην κάτσει κάποιο συγκεντρωμένα να διαβάσει. Γιατί όλοι οι συνταξιούχοι διαβάζουν. Ναι, Γιατί ναι. Υπάρχουν πολλέ ομάδε που είναι πιο χαλαρή η καθημερινότητά του. Και που δεν μαθαίνουν τόσο πολύ στην τεχνολογία και σε όλη αυτή την υπερπληροφόρηση. Ακριβώς. Δηλαδή όλο, δεν είναι με τα notifications, με τι συνεχίσει ενημερώσει, ειδοποιήσει κλπ. Συμφωνώ. Και εγώ πιάνω τον εαυτό μου πολλέ φορέ να μην έχει αυτή την απαιτούμενη προσοχή και συγκέντρωση ώστε να μπορέσω να μπω στο βιβλίο. Ναι. Και το θέλω πάρα πολύ και μου λείπει πολύ. Όχι. Okay, εγώ που από μικρό θυμάμαι τον εαυτό μου διάβαζα ε, και συνεχίζω να διαβάζω, πολλέ φορέ και εγώ το παθάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ώρα που διαβάζω μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε σελίδε. Στη πέμπτη σελίδα θα αφήσω το βιβλίο, Ακριβώς. θα πάρω το κινητό. Μπορεί να δω, α πούμε, τι ειδοποιήσει που ήρθαν, να Θα το αφήσω και μπορεί να συνεχίσω μετά το διάβασμα. Ε, τίποτα, μόνο το τρίξιμο να ακούσει. αυτό. το στο κομμωδίνο. Βυ, βυ, από εκεί που είσαι, τσάκ. Στο... Είναι αυτό τελείω. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σου έχει συμβεί στη δουλειά. Στη δουλειά. Ναι. Ε, δυσάρεστο ή ευχάριστο δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ναι. Θα προτιμούσαμε κάτι ευχάριστο. Όχι τα δυσάρεστα, <laughs> γιατί είμαστε και happy hour. <laughs> ναι, ένα ευχάριστο, κομικοτραγικό θα το έλεγε ναι. ναι. είναι ότι στην Αθήνα του 2000 σε ένα παιδικό έργο, ξεχάστηκαν δύο συνάδελφοι να βγουν γιατί παίζανε στοίχημα και μαζί του παίζανε στοίχημα στο τάβλι. Ναι. Και μαζί του <σχελίδη> δεν βγήκαν αρκετοί ηθοποιοί. Ήταν και... πίσω και... δηλαδή και συνεχίζαν να παίζανε τάβλι. Ναι, ναι, ναι. Και από πάνω ήταν και άλλοι που βάζαν στοιχήματα. Τώρα ποιο θα κερδίσει. Και θυμάμαι ότι ήταν μια αρκετά γελία και κομικοτραγική στιγμή. <σχελίδη> και η στιγμή που μα λέει ο διευθυντή κοινή, παιδιά, τι κάνετε. Στο τι <σχελίδη> <σχελίδη> έχει γίνει χαμό. Έχουν πεταχτεί όλοι μπροστά. Αυτά είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν ε... Ένα δύσκολο είναι ότι έχω παίξει με αφόρητο πονόδοντο σε βαθμό που τότε πρωταγωνιστή θα πω ποιο ήταν. μου έλεγε μπορεί να βγαίνει όποια ώρα θες από τη σκηνή, να βάζει ένα κομμάτι πάγο από μέσα, να το μασά και να ξαναβγαίνει. Και έκανα χειρουργείο με το που τελείωσε παράσταση. Α. Ε, ναι. εντάξει, αυτό τι να κάνει. Αλλά το... δεν το λε και χαπναιώ, με... ο, alors, αυτό, που πάμε παρακάτω. Αυτό πάμε ε, Έφτασε ποτέ στο σημείο να πει θα τα βροντίξω όλα και θα φύγω. Δηλαδή, από, από, σχέση παλιότερα, από δουλειά, από το σπίτι, από οτιδήποτε. Ε, τα βρόντιξα όλα πριν 8 χρόνια που ήρθα στην Κύπρο. Ναι. Τα Αντρέα μου Να. τώρα ακόμα δεν ήρθα. Τα βρόντιξα όλα και ήρθε. Ε, τα βρόντιξαμε με την Ελένη και ήρθαμε με έναν τρόπο. Ναι. Ακολούθησε την Ελένη. Ή με ακολούθησε. Ε, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ήταν. Ήταν κοινή απόφαση. Ήρθαμε χαλαρά, ήρθαμε για ένα χρόνο και τελικά ο ένα έγιναν 8 χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, καλά. Και εγώ για μια εβδομάδα έρθα και εκεί περάσαν 21 χρόνια. Τακ. Αυτά είναι. <laughs> Αυτά δεν είναι Γι' αυτό προσωρινού. είναι και όμορφη ζωή όμω. Ναι. Ε, εάν θα ήθελε να την πελάνεις την Ελένη. Να την πελάνω ακόμα. Ναι. Λοιπόν, να την πελάνεις, Λοιπόν, όπω λέμε, να την πελάνει και να τη βάζει παντού στο σπίτι κίτρινα πόστιτ, Παντού. Στο ψυγείο, στην κουζίνα, στου τοίχου, στην τουαλέτα, στι πόρτε, παντού. Τι λαλίζει να τι γέρο. Χρειάζεται τρόπου για να τρελαθεί η σιδερά, θα τρελάνε τώρα. Τι έχει. Τρελαίνε τα απομόνι Δεν θέλει βοήθεια. Άσε το πυρούνι λίγο πιο κοί και θα δει τι να γίνει. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Τι θα τι έγραφα, ε. Ναι, θα της έλεγα χαλάρωσε με τι δουλειέ του σπιτιού και θα γέμιζα το σπίτι. Θα μπορούσα να το κάνω. Τώρα ξέρει τι μου θυμίζει. Μου δώσε ιδέα, ωραία. Να σου πω όμω τώρα. Διότι όταν καθόταν εκεί στη θέση σου η σιδερά και λέω Ελένη μου, όταν έρχεται ο Αλέξανδρος σπίτι, πούμε, μετά από την παράσταση και λοιπά, τι του λες, γύρισες αγάπη μου. Και μου έκανε εδώ ολόκληρη ένα παράσταση θεατρική, oh. εντάξει. Και μου λέει, ε, άπλωνε χέρια που δεν θυμάμαι τώρα, τη θυμάμαι Έκανε ε, εμένα. Μου έρχεται εικόνα εδώ. Τα ναι. πιάτα είναι στον νεροχίτη, Αλέξανδρε, τα ρούχα είναι απλωμένα, τα αυτά. Έτσι, έτσι. <laughs> χαίρομαι που τα λέει από μόνη της. <laughs> <χαίρομαι>. <laughs> ναι. Πολύ. Είναι... <laughs> ε, ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη με την Ελένη. By the way, μια mm -hmm. που λέμε για την Ελένη με την Κυπουρική, πώ θα πα. Εγώ. Ναι. άσχετος. Άσχετο. ιδέα, ιδέα. Να ανοίξει να μάθει κανένα βιβλίο. Okay. Δεν να δει καμιά εκπομπή, να πα σε κανένα YouTube, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Oh, μ' αρέσουν τα λουλούδια να τα μυρίζω. Ε, ναι, γιατί. Να τα κλαδεύω, να τα κλαδεύω. Ειδικά με τη σιδερά υπάρχει και ένα μπουμπούκι ανθισμένο και πρέπει so... να ξέρει. Ah, λοιπόν, ah, να το... ε... <laughs> 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 υπάρχει κάτι που φοβάσαι. Τώρα να μα πω το πότισμα θα πάει άλλο. Αλ... Θα πάει άλλο η κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να γίνει μπουγέλο το πότισμα. <laughs> λοιπόν, ε, κάτι που φοβάμαι. Ε, αυτό που στο όλοι, η Ανδρέα Μουλά, δηλαδή, έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει φόβο. Υπάρχει θάνατο μόνο. Δεν, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει δηλαδή καμιά φοβία παράλογη. Τι παράλογη. Όχι, δεν έχω. Α πούμε, η γυναίκα έχει τρυποφοβία. Τι έχει? Τρυποφοβία. Εγώ γιατί δεν το ξέρω. <laughs> αυτό <laughs> είναι μια καλή ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω. Τρυποφοβία. Όταν ήταν εδώ και την ρώτησα για τη φοβία, μου είπε ότι έχει τρυποφοβία. Οτιδήποτε έχει πολλέ τρύπε. Ότι τα φοβάται είναι από αυτά που είδε. Όχι, εγώ δεν έχω τρυποφοβία. Τα μαθαίνει τελευταίο. Ναι, ναι. Ακριβώ. Δίνει ρέστα το κοντρόλ Έχω όπου πάει χαμπάρι. Πε μου. Έχω άλλη απορία που ίσω μπορεί αυτή να την ξέρεις. ξέρει. Δεν έχει να κάνει με τη σιδερά, φτάνει σιδερά. λοιπόν. Πώ λέμε ένα αγριογούρνο όταν είναι ήρεμο. Ένα αγριογούρνο όταν είναι ήρεμο. Πώ το λέμε? Ε, αυτό είναι απορία. Άμα ήξερα εγώ δεν θα σε ρωτούσα. Και Κάθε την... μέρα έχω απορίε που τι ρωτάω ήρεμο. σε εσά. Και προσπαθώ να μου τι απαντήσετε. Ναι. Αλλά ναι. μένουν αναπάντητε. Ναι. Αυτό είναι. Οκ. Okay. Ε... Ένα αγριογούρνο που είναι ήρεμο. Που είναι ήρεμο. Ξέρω εγώ. Όταν είναι ήρεμο. Πώ το λέμε, Ξεκολουθούμε το λέμε αγριογούρνο. Ε, Σαφώ και όχι, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι και λοιπόν, δεν το ξέρει. Δεν το έχω. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ λάτρη του κινηματογράφου, ναι. σειρών κλπ. Ποιον φανταστικό χαρακτήρα από όλε αυτέ τι ταινίε ή σειρέ που έχει δει, πιστεύει ότι αν θα το συναντούσε έξω, θα ήταν τελείω βαρετό. Πολύ βαρετό από όλε τι σειρέ. Να πω ότι έχει δει, α πούμε, από ταινίε, σειρέ. Ποιο πιστεύει ότι ήταν βαρετό. Βαρετό. Επιθανότατα Ενώ α πούμε στην σειρά ή στην ταινία ήταν super wow. Ναι, ο Patrick Melrose, ο Benedict Cumberbatch που είδα πρόσφατα του BBC, ναι. θεωρώ ότι σαν χαρακτήρα θα ήταν αρκετά βαρετό για, για να το συναντήσει ναι, έξω. Ναι, αλλά yeah. είναι εξαιρετική σειρά όμω. Ναι δεν θα πεινάτε, δηλαδή θα λέγατε εντάξει εντάξει, φτάνει το νύπια με το καφέ, πάμε να φύγουμε. Τι να, αυτό πίνει άλλα πράγματα. Τι να πει. Δεν είναι Δεν είναι Ναι. Μακριά. Ποια θεωρία συνωμοσίας που δεν υπάρχει θα ήθελε να ξεκινήσει. Ε, ποια θεωρία συνωμοσίας ε. δεν ξέρω. με τρομάζει η, ερώτηση. Γιατί. Είναι τελείω φανταστική. Εντάξει, όλοι οι Παναστάτε θέλουμε να γίνουμε. Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάτι, α πούμε, να υπάρχει μια θεωρία συνωμοσία που να μην είναι ήδη υπαρκτή και να θε να ξεκινήσει εσύ. Βασικά αυτό που θα ήθελα είναι να πείσω τα ραδιοτηλεπτικά συμβούλια να χαλαρώσουν λίγο και να μην τρελαίνουν τον κόσμο στο πρόστιμο, να δουν τι κάνουν οι ξένε σειρέ και τι κάνουν στην ξένη μυθοπλασία σειρέ από κρατικά κανάλια που μπορούν να σου παρουσιάσουν τα πάντα χωρί να πέσει πρόστιμο. Αυτή θα ήταν μια καλή επανάσταση για μα. και για την Ελλάδα. Ακριβώ. Ναι. Ε, ε... ε, θα, θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια θεωρία συνωμοσία. Αλλά θα μπορούσε να είναι. Ναι, ότι α πούμε και καλά αρχή του τηλεόραση εναντίον τη Κυπριακή Μυθοπλασία. Ακριβώ. Κάπω έτσι. Ναι, φτιάχνει ένα άρθρο, κάνει μια καμπάνια από εκπομπέ κτλ. και, τα λοιπά και, και τελείωσε. Ναι. Όταν οδηγά και είσαι μόνο στο αυτοκίνητο, τι σκέφτεσαι. Ακούω μουσική, σκέφτομαι τα παιδιά μου ε, και κάνω όνειρα για ε, το επαγγελματικό μέλλον κυρίω. Για ναι. πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Εάν είχε τη δυνατότητα. Ε, Είτε ξέρω εγώ, τύπου με τηλεκινητική, είτε με διακτηνισμό, Star Trek, είτε με, κάποι... με Dr. Who κλπ. να μεταφερθεί 200 χρόνια πίσω. Ναι. Τώρα έχουμε 2018, δηλαδή το 1818, α πούμε. Μάλιστα. Τρία Αλλά... χρόνια πριν την Επανάσταση. Ε? Τρία χρόνια πριν την επανάσταση. επανάσταση. Αλλά χωρί φουστανέλε, τσαρούφια κλπ. Okay. Δηλαδή, ίσω ξέρω εγώ με ένα σεντόνι απλά, κάτι, okay. με ένα κομμάτι ρούχο μόνο. Mm -hmm. που, να απο... που να μην αποκαλύπτει ε, η εμφάνισή σου ότι είσαι από το μέλλον. Okay. Πώ θα του έπειθε του αρχαίου εκείνου Έλληνε ότι είσαι από το μέλλον, Πώ θα του έπειθα, ε. Ε, καλά, νομίζω ότι. Θα του έλεγε στα... σε τρία χρόνια θα κάνετε επανάσταση και θα. <laughs> από το κούρεμά μου, θα του έκανα ένα. <laughs> έτσισε... Αυτό. Κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Μηχανή. Είμαι από το μέλλον. Ξέρω εγώ ένα-ένα τρόπο. Mm. Τα μαλλιά ήταν. Διαφορετικά. Ήταν okay. μακριά, μουστάκια, μουστέ κλπ. Επίση, η γλώσσα. Αν του μιλήσει για πολλή ώρα και είσαι από το από παρόν, το μέλλον. παύλα μέλλον για αυτού. Νομίζω ότι θα του έπειθε. Θα, τους έπιδε. θα έπιδε. τι, τι φρούτο είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό που, που κατέβηκε. Ήθε. Ποια ήταν η τα τελευταία ταινία που επέλεξε να δει. Το Bohemian Rhapsody στο σινεμά. Α, ωραία. Ε, για πε. Καταπληκτικό να το δουν όλοι. Να το δουν όλοι. Ακόμα και όλοι αυτοί που το κράξανε γιατί είπαν ότι α, δεν είναι ακριβώ έτσι κάποια πράγματα. Απολύθηκε ο σκηνοθέτη και, και, όλα αυτά. Όσοι αγάπησαν του Queen και ακούσαν Queen θα τη λατρέψουν την ταινία. Την ώρα που ερχόσουν για να <σοφει> ε, για την εκπομπή, έκανα στο μονόλογο ακριβώ το ίδιο πράγμα στον ε, Κωνσταντίνο. Χαίρι. Ότι μου άρεσε, επειδή πήγα, το είδα χθε, ε, ότι μου άρεσε ότι ακριβώ τελικά ότι δεν ήταν μια ταινία κλειδαρότριπα. Όχι. Ε, γιατί διάβασα πολλέ κριτικέ ότι λέγανε ότι η ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι... που ήταν πολύ τάραχη, γιατί δεν είδαμε αυτό, γιατί δεν είδαμε φυσικά. Και εκεί, πάει και, βαθιά. Παρ' όλα αυτά πάει βαθιά. Ναι, πάει βαθιά, Λέβη, δείχνει πράγματα, αλλά. Ε, Σεβάστηκαν. Δηλαδή να στον δείξουν να πεθαίνει, α πούμε, για ποιο λόγο το ξέρουμε όλοι. Το ζήσαμε κιόλα οι πιθανότεροι. Κάπω. Κάπου, εγώ μαι. θυμάμαι τον εαυτό μου στο AID. Το θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία, βέβαια. Χρόνια. Και... Έ, καλά, εγώ τι να σου πω τώρα. Κοιτά, εσύ χορεύεσαι. Ήσουν ε. είσαι... αμέσα. Για πε. Σε έχει πάρει ποτέ ύπνο σε γάμο ή σε κηδεία. Σε κηδεία ποτέ. Σε γάμο, νίσταξα πάρα πολύ. Ναι, μπορεί να κλείσει και τα μάτια του. Υπάρχει κάποια δουλειά του σπιτιού που βαριέσαι να κάνει. Καμιά δεν αγαπώ να κάνω. Καμιά δεν αγαπώ να κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Τι κάνω σχεδόν όλε. Τι από μαγειρική σχεδόν. που δεν είμαι. Δεν το έχω. Δεν το έχει. Ε, την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ ο Σέφο Χαράλαπο κατά προδρόμου και το ρώτησαν αν οι άντρε μπορούν να μαγειρεύουν. Ε, διότι είδα μια θεωρία στο διαδίκτυο που λέει ότι όλοι οι άντρε μπορούν να μαγειρεύουν, αλλά επίτηδε να μαγειρεύουν καλά για να βάζουν τι γυναίκε να μαγειρεύουν. Και επίση όλου του διαγωνισμού με τα Masters και με όλα αυτά, όλοι οι άντρε κερδίζουν. Ναι. Αυτό Α, είναι τρελό. Είδε ακριβώ ναι. αυτό, γι' αυτό. Ε, λοιπόν, ένα δεν κάποιο, άμα θέλει να φάει, okay. μια χαρά μαγειρεύει. Πέντε φαγιά τα κάνω, αλλά μέχρι Λοιπόν, ε, πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι τη συνέντευξη αυτή, η τελευταία ερώτηση που έχω για σένα είναι: Εάν για έναν περίεργο και ανεξήγητο λόγο, έω παράξενο, ε, τελειώνοντα αυτή την εκπομπή, καταλήγει να έχει μαζί σου ένα γάιδαρο, τι θα τον έκανε. Το γάιδαρο? Ναι. Ε, ωραία ιδέα. Θα πηγαίναμε μέχρι το θέατρο δέντρο να κάνω παράσταση. Θα τον έδενα απ' έξω, γιατί είχα απόψη το βράδυ, τσακ, και θα τον εμφάνιζα κιόλα και θα ήταν η απόλυτη έκπληξη. Για συναδέλφου και κοινό. Γιατί ήταν τη εποχή <laughs> τη κόλφο. Ακριβώ. Έτσι, το μεταφορικό μέσο. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει δύο καρτούλε εκεί μπροστά σου. Ναι, ναι. Θα τι γυρίσει. Γράφει. Η μία έχω και η άλλη γράφει δεν έχω. Mm -hmm. Εγώ θα σου κάνω ερωτήσει. Ναι, ναι. Και εσύ, θα αναλόγω, θα γυρνά την κάρτα σου έτσι στο στην κάμερα μπροστά, εκεί και. Δεν, θέ, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Okay. Όπω π.χ., α πούμε. Έχει ή δεν έχει πάσει κάτι στο σπίτι και δεν το είπε της Ελένη. Έχει ή δεν έχει δικαιολογηθεί ότι κάτι που έκανε το έκανε το παιδί όταν ήταν μικρό και δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν έχει. Έχει ή δεν έχει κολλήσει με κάποιο παιχνίδι στο κινητό τύπο, α πούμε, Κάντι Κρά. Έχει. Έχει ή δεν έχει υποκριθεί ότι κατάλαβες τι εννοούσε η Ελένη με το «Δεν έχω τίποτα» στην ερώτηση «Τι έχεις» Έχεις. Έχεις ή δεν έχεις ξεχάσει επέτειο ή γενέθλια. Και αυτό το έχεις. Έχεις ήδη ή δεν έχεις πει ότι το φαγητό της πεθαρά σου είναι τέλειο αλλά θα προτιμούσες το φαγητό της μαμάς σου. Δεν έχεις. Και τέλος, έχεις ή δεν έχεις κάνει χρήση του υποκριτικού σου ταλέντου για προσωπική χρήση. Πουχού για να αποφύγει συζυγικά καθήκοντα. Δεν έχει. Έπλυνε τα πιάτα, άπλωσε τα ρούχα. Κύριο. Κύριο, κανονικά. <laughs> με τα κυπριακά, πώ θα πα. Ε, εντάξει, κουτσότα. Κουτσάστα. Άμα κουτσάστα. <laughs> τώρα κουτσά. <laughs> άμα ότι θα κάνει. Τέλο πάντων, ναι. <laughs> τα πάμε να δούμε τώρα γιατί θα παίξουμε μάθημα κυπριακά με τον Κωνσταντινό <laughs> Ιάσκο. <χω>, πάμε λοιπόν για μάθημα κυπριακά με τον Αλέξανδρο Παρίσι.